τα εστί, τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, νομικάς περιστάσου, η σιγάρ, ανοφελής και μάταιη, αιρετικών άνθρωπων, με τα μίαν και δεύτερα νουθεσίαν παρετούν, η δώσε, ξέστραπτε, ότι ούτως και αμάρταινε ον αυτοκράτητος. Παραμέσων η μήτηρη καλών έργων. Αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Εκ του κατά Λουκά, εκ του κατά Ματθαίου. Δόξα σοι. Είπε ο Κύριος της εαυτού μας. Εάν δε το άλλας μορανθεί εν την ιαλιστήσετε ον. Και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη όδιον. Αν επί την λιχνίαν και λάμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, αλλά πληρώσε. Δόξα Ιησού. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Δόξα Ιησού. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Αγίων και Αγίασον το είδωρ τούτων. Αμήν. Εξαπόστηλον το πνεύμα σου το Άγιον και αγίασον το είδωρ τούτο. Και δώστης μεταλαμβάνουση και ρενιζομένης εξ αυτού, απαλλαγήν παντός κακού στερέωσιν και καθαρισμόν οίκων και απέλασιν πάσης διαβολικής ενεργίας. Ο τρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήσου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Συν. Η Ορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα είδατε ως σημαίνοντας του της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστηχίστε και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και συν την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου πνεύματι. Νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώσων, Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Προσόν δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρρώσα τα πλημενήματα ημών και παρέχουσαν οι άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση. Τον οίκον τούτον τήρησε όλα πρόσιτον από εναντίον δυνάμεων και τους εναπτώ διακονούντας ιατρούς και βοηθούς, αυτόν ευλόγησον και ενίσχυσον, δύναμες επιμελή. Ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Τρίκης και Σταγών του Θαυματουργού, του Κεπολίουχου και Προστάτου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά σας, καλή κάθε καλό ευχόμαστε, υγεία ψυχής και σώματος. Να είστε καλά. Καλή διακονία. Ευχαριστώ.
μία μικρή τελετή που είναι σε υλοποίηση από σχετικές απόφασεις του Συμβουλίου. Θα μετακινηθεί η μευτική κλινική από τον χώρο στον οποίο ήταν και είχε 12 καρπάτια, να μετακινηθεί σε ένα μεγαλύτερο χώρο. Και ο χώρος στον οποίο σήμερα είναι η πρώην Β' Χειρουργική, όπου τα κρεβάτια πλέον είναι 27. Σε αυτή την προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε και ως νοσοκομείο και ως Υπουργείο Υγείας και βεβαίως ως κυβέρνηση, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια είναι στο βαθμό που μπορούμε και πάντα με συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και θεωρώ ότι σε αυτή την αυτό το σημερινό που κάνουμε εδώ πέρα σήμερα απευθύνεται στα παιδιά, απευθύνεται στους νέους που είναι το μέλλον της χώρας μας. Και ελπίζουμε αυτή η κλινική να είναι πάντα γεμάτη, διότι σημαίνει νέους ανθρώπους, σημαίνει ανανέωση του πληθυσμού, σημαίνει ότι σε αυτή την προσπάθεια του μέλλον της χώρας είναι εδώ παρόν. Κύριε Παπάνη, φαντάζομαι ότι σε καιρούς δύσκολους από τις Ελλήνες μια επέκταση από τις ειδικές είναι πολύ καλύτερα από τις ειδικές. Ο Διευθυντής Μυθικής Γυναικολογικής Κλινικής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή κύριο Γιώργη Σουλιά για το αμέριστο ενδιαφέρον που έδειξε από την αρχή της τοποθετήσεώς μας στο νοσοκομείο Τρικάλων ως Διευθυντής να δείξει και να ασχοληθεί με το χρόνιο πρόβλημα που είχε η μυφτική γυναικολογική σχετικά με τη στενότητα του COVID. Αυτό έγινε πράξη αποφασίζοντας την άμεση μεταφορά της κλινικής από τον τέταρτο όροφο στο τρίτο όροφο, όπου ο χώρος αυτός είναι διπλάσιος σε χωρητικότητα σε σχέση με τον προηγούμενο χώρο. Εδώ δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης της κλινικής και αυτό το έχουμε δει με την αύξηση της κίνησης των περιστατικών. Εδώ απολαμβάνει η γυναίκα και ό,τι είχε στηριχθεί μέχρι τώρα, δηλαδή της παρέχει τη δυνατότητα ξεκούρασης, ανάπαυσης μετά από την κούκουση την οποία υφίσταται κατά τη διάρκεια του ντοκιτού. Έτσι ώστε να έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση, να παρέχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στον τρικαλινό πολίτη, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μην ξεχνάτε ότι εμείς περιθάλπουμε μεγάλο αριθμό περιστατικών και από το νομό και όλα αυτά τα οφείλουμε στην αποφασιστικότητα θέλουμε να το τονίσω μια φορά ακόμα τον διοικητή, τον κύριο Σουλιά για αυτό το για την μεταφορά αυτή. Σε σχέση με τις αντιδικές κλινικές, κύριε Βάνη, το νοσοκομείο θα κάνουμε μυστική, το νοσοκομείο θα κάνουμε την προτιμά. Πώς είναι η κλινικά τώρα? Ναι, την προτιμά. Διότι τώρα είναι το δυνατότητα στη γυναίκα να έχει ξεχωριστό δωμάτιο και μπάνιο, κάτι που το είχε ανάγκη πάρα πολύ η μυστική κλινική, διότι εμείς περιθάλπουμε νέα άτομα, νέα κορίτσια, έτσι. Και γι' αυτόν τον λόγο και προτιμούν. Και οι υπηρεσίες είναι αναβαθμισμένες, έτσι. Είναι αναβαθμισμένες και παρέχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Χωρίς αυτό είμαστε δύο γιατροί. Μέχρι αυτή τη στιγμή την καλύπτουμε. Έχω αναφέρει στην αρχή ότι είναι υποστηρικουμένοι και την υποστήριξη των άλλων τμήματων. Το αναισθηματικό τμήμα, το καρδιολογικό, το χειρουργικό. Ούτως ή άλλως, αν συμβεί κάτι από τις ειδικές κλινικές, το νοσοκομείο Τρικάλων καταλήγουν, έτσι. Βεβαίως.
σημαντικό. Είμαστε καλά.